πάμε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αλήθεια, τι γνωρίζετε για το διάστημα? Θα σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε σε προγράμματα που αφορούν το διάστημα? Για εσάς που σας εξητάρει αυτή η ιδέα, τότε παρακολουθήστε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Θα μάθουμε ποια είναι η σχέση της Κύπρου με το διάστημα και βεβαίως για τα προγράμματα τα οποία και τα σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί πριν λίγο καιρό. Πάμε. Μπορεί η Κύπρος να ανήκει στο χάρτη των μεγάλων χωρών όσον αφορά την εξερεύνηση του διαστήματος αλλά και της διαστημικής τεχνολογίας? Ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας του διαστήματος στην Κύπρο. Η αποστολή μας είναι κατά κύριο λόγο να βάλουμε την Κύπρο πάνω στο χάρτη των χωρών εξερεύνησης του διαστήματος, να προάγουμε την έρευνα του διαστήματος, την παιδεία, για να έχουμε τους μελλοντικούς μας επιστήμονες και τέλος την βιομηχανία του διαστήματος με ό,τι συνεπάγεται. Έτσι, 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 έτσι. Όταν πρωτοαρχίσαμε, λίγα υπήρχαν, αλλά στην πορεία έχουμε πετύχει πολλά. Συγκεκριμένα, έχουμε κάπου 60 με 80 ερευνητές στο πιλωτικό μας τεχνικό διαστημικό πρόγραμμα. Έχουμε ομάδα, συγκεκριμένα την ομάδα Marsense, η οποία έχει προσκαλεστεί από την NASA να παρουσιαστεί στο συνέδριο κορυφής, το υπαριθμό 1 παγκοσμίως, για έρευνα διαστήματος. Η ομάδα είναι η Marsense. Έχουμε την εβδομάδα διαστήματος, στην οποία έχουμε πάρα πολλές δράσεις και προσπαθούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να λάβουμε μέρος σαν Κύπρος στον αγώνα δρόμου του διαστήματος και μεταδίδουμε αυτό το μήνυμα από σχολεία, σε ερευνητές, σε βιομήχανους, σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Θέλουμε να βάλουμε στην συνείδηση του Κύπριου ότι το διάστημα μπορεί να είναι μέρος των δράσεων των Κυπρίων, των επιστημόνων, αλλά και του απλού πολίτη, ότι δηλαδή το διάστημα μπορεί να είναι μέρος της ζωής μας. Ο οργανισμός ξεκίνησε από απλές ενημερωτικές δράσεις και προχωρήσαμε ύστερα με διαγωνισμούς. Καλέσαμε κόσμο να καταθέσει ερευνητικές ιδέες, αλλά και απλές ιδέες οι οποίες μπορούσαν να συνδυαστούν, ιδέες με ερευνητές, με προγραμματιστές κτλ. Και να γίνουν προγράμματα. Μέσω από όλο αυτό το λειτουργικό, μέσω από όλη αυτή την προσπάθεια, πετύχαμε να μαζέψουμε κάπου 60 ερευνητές, εθελοντές και έχουμε ξεκινήσει το πρώτο μας πιλωτικό project, διαστημικό project, που εργάζονται εδώ και 2 περίπου μήνες αυτοί οι ερευνητές στο project για να έχουμε την παρουσία μας στο διάστημα σαν Κύπρος. 3, 2, 1, 0. Η Κύπρος ήδη βρίσκεται στους σχεδιασμούς της NASA μετά την περσινή της διάκριση στο διαγωνισμό Space Apps. Ο διεθνής αυτός διαγωνισμός της NASA έχει ως στόχο να φέρει κοντά σε επαφή τον κόσμο που ασχολείται με την τεχνολογία, τις επιστήμες και τις τέχνες για την εξερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την εξερεύνηση του διαστήματος. Στον διαγωνισμό αυτό είχαμε πάει σαν κριτές. Είδαμε κάποιες παρουσιάσεις που είχαν γίνει και ξεχώρισαν κάποιες οι οποίες πήραν την πρώτη και δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα κέρδισαν πρώτη θέση η ομάδα Marsense και δεύτερη θέση η ομάδα Enermap. Η ομάδα Marsense προχώρησε και στο παγκόσμιο ύστερα επίπεδο να φτάσει στην δεύτερη παγκόσμια θέση στην κατηγορία της. Ο ίδιος αυτός διαγωνισμός γίνεται ξανά φέτος, αυτή τη φορά στη Λευκωσία, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Λευκωσίας και εντάξαμε αυτό τον διαγωνισμό σε ολόκληρη την εβδομάδα διαστήματος που είχαμε στην Λευκωσία. Πέρσι δεν φτιάχνει εποχή. Αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο διαγωνισμό τη NASA στη Λεμεσό, παρόλο που μα φανήκε πολύ παράξενο. Εν τούτης, αποφασίσαμε να λάβουμε μέρο και βλέποντα τι δοκιμασίε, συστήσαμε μια ομάδα από 5 ερευνητέ διαφορετικών ειδικοτήτων. Λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό, πήραμε την πρώτη θέση στον τοπικό διαγωνισμό και μετά τη δεύτερη παγκόσμια στην κατηγορία People's Choice.
Στη συνέχεια, με την υποστήριξη της Κυπριακής Εταιρείας Εξερεύνησης Διαστήματος και του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα των καθηγητών του εργαστηρίου δικτύων, του Δ. Βάσου Βασιλείου και του Δ. Ανδρέα Πιτσιλίδη, συνεχίσαμε την δουλειά αυτή σε πιο ερευνητικό επίπεδο. Και σε κάποια φάση βρεθήκαμε με κάποια αποτελέσματα τα οποία θεωρήσαμε πολύ καλά. Οπότε αποφασίσαμε να τα μαζέψουμε σε ένα καλό ερευνητικό paper και να τα στείλουμε στο συνέδριο SpaceOps. Το SpaceOps στο συνέδριο είναι, θεωρείται, η ναυαρχίδα, το συνεδρίο στον τομέα του διαστήματος. Το συγκεκριμένο paper, εντάξει, ξέραμε ότι οι πιθανότητες επιτυχίας ήταν περιορισμένες. Και όμως, μετά από λίγο καιρό, λάβαμε την απάντηση ότι η δουλειά μας έγινε αποδεκτή και τον επόμενο μήνα, τρία άτομα από την ομάδα μας θα παρευρεθούν στην Καλιφόρνια να παρουσιάσουν τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ενώπιον όλων των κολοσσών της διαστημικής τεχνολογίας. Το σίγουρο είναι πως η Κύπρος μπορεί και βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες χώρες όπου μπορεί να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την εξερεύνηση του διαστήματος.